Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, κεντρική του επιδίωξη είναι, όπως γράφει, η περαιτέρω αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ δηλαδή, και με τη διεύρυνση του πεδίου παρέμβασής τους, αλλά και η ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά και την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, οι οποίες προκαλούν σύγχυση και στους μαθητές, μαθητευόμενους, καταρτιζόμενους, αλλά και στην ίδια την αγορά εργασίας. Αυτά λέει η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου. Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο επιταχύνει και εξειδικεύει, και δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά, τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ για την επαγγελματική εκπαίδευση. Τόσο απλά. Μοιάζει, ξέρετε, σαν να ήρθε σαν ένα ραβασάκι κατευθείαν από τις εργοδοτικές ενώσεις, οι οποίες μονότονα παρουσιάζουν τις δικές τους ανάγκες για κερδοφορία και ως την πανάκια των λαϊκών προβλημάτων. Στην ουσία, το νομοσχέδιο αποτελεί τη συνέχεια και έρχεται να ενισχύσει βέβαια τον ισχύοντα νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση, τον νόμο 4763 που ψηφίστηκε το 2020 από την ίδια κυβέρνηση και ο οποίος έφερε τα πρότυπα ΕΠΑΛ και κατηγοριοποίησε παραπέρα τους μαθητές και τα σχολεία βέβαια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε ίδρυσε τότε και τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, τις ΕΣΚ, τις διετούς ανήλικης παρακαλώ εργασίας. Τι επιδιώκει τώρα και μάλιστα με πιο στοχευμένο τρόπο? Μα τι άλλο από τη σύνδεση και την άμεση αντιστοίχηση των δεξιοτήτων όλων των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης με τις αντικειμενικά εφήμερες ανάγκες σε δεξιότητες τις οποίες χρειάζεται μια άναρχα αναπτυσσόμενη οικονομία όπως είναι η καπιταλιστική στην προσπάθειά της για κερδοφορία. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα αυτού που περιγράφεται ως ένας από τους βραχυπρόθεσμους στόχους του νομοσχεδίου, πάλι στην αιτιολογική έκθεση, στο σημείο εκείνο που λέει περί προσφοράς ειδικοτήτων εστιασμένων σε οικονομικές δραστηριότητες. Τώρα, ακόμα και η σημειολογία της παρουσίασης του νομοσχεδίου βεβαίως και δεν ήταν τυχαία, αποδείχτηκε όμως, κύριε Υπουργέ, και εξαιρετικά ατυχής. Βλέπετε, ο Πρωθυπουργός βρήκε να διαλέξει το πρότυπο ΕΠΑΛ στο πέραμα για να παρουσιάσει ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό το γνωστό, κακόγουστο και χειλοπεγμένο σύριαλ της δήθεν αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πού? Στο πρότυπο παρακαλώ ΕΠΑΛ περάματος, το οποίο όχι μόνο μετρά τουλάχιστον 2.000 χαμένες διδακτικές ώρες τη φετινή σχολική χρονιά από την έναρξη της, αλλά και η πλειοψηφία παρακαλώ των εκπαιδευτικών του είναι αναπληρωτές. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρά τους ύμνους για την τεχνική εκπαίδευση, στη συζήτηση που ακολούθησε ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους μαθητές, ο Πρωθυπουργός απέφυγε επιμελώς να απαντήσει σε ουσιαστικές ερωτήσεις των μαθητών, όπως ας πούμε, γιατί δεν πληρώνονται οι μαθητευόμενοι στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης με το μήνα και όχι στο τέλος του εξαμήνου και πολύ μετά, πολύ αργότερα από το εξάμηνο ή γιατί οι μαθητευόμενοι του έτους μαθητείας αναγκάζονται να κάνουν τόσα χιλιόμετρα για την επιλογή τους ή γιατί στο δικό τους, το πρότυπο ΕΠΑΛ στο πέραμα, όπως και αλλού, δεν γίνεται η μία μέρα πρακτική την εβδομάδα όπως λέει το πρόγραμμα. Γιατί? Ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα από τον Πρωθυπουργό. Η αλήθεια όμως είναι ότι τόσα χρόνια, ξέρετε, φτάνει πια. Χόρτασαν από αναβάθμιση και σύνδεση με την αγορά εργασίας και οι μαθητές και οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτός δεν ήταν και ο στόχος του προηγούμενου σας νόμου,
μόλις πριν 3 χρόνια. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ε? Τι παρήγαγε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η πολυδιαφημισμένη καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με αυτή την αγορά? Όλοι το ξέρουμε και κυρίως βέβαια το γνωρίζουν και το ζουν οι απόφοιτοι. Ανεργία, ετεροαπασχόληση, χαμηλούς μισθούς, άγχος και διάφορα τέτοια καπιταλιστικά καλούδια. Γιατί η αγορά, η καπιταλιστική αγορά, έχει ανάγκη και θέλει τους εργαζόμενους όλο και πιο φθηνούς, όλο και πιο αναλώσιμους. Αλήθεια, εσείς εκεί στην κυβέρνηση, που μας μιλάτε όπως και οι προηγούμενες, ξανά και ξανά για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρετε βέβαια για τις χιλιάδες ώρες που δεν γίνεται μάθημα στα ΕΠΑΛ, γιατί αργούν να έρθουν οι καθηγητές στις ειδικότητες. Δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρετε για τα βιβλία ειδικότητας που κάθε χρόνο έρχονται, ξέρετε πότε? Το Νοέμβρη. Ή για τα εργαστήρια και τα βιβλία που έχουν μείνει έναν αιώνα, για να μην πω περισσότερο, πίσω. Ή για τη μαθητεία που πληρώνεται μήνες αργότερα. Για τους οβάδες που πέφτουν, για τα προάβλια που πλημμυρίζουν, για την μετακίνηση πολλών μαθητών των ΕΠΑΛ που είναι στον αέρα, αραιά ή καθόλου δρομολόγια, ειδικά στην επαρχία. Το νομοσχέδιό σας πόσο αλήθεια ασχολείται με όλα αυτά? Καθόλου. Έρχεστε όμως εδώ και λέτε, ναι, αλλά θα ιδρύσουμε 60 κάμπους εργαστηρίων, 60 κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ΚΕΕΚ, όπου θα συστεγάζονται επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, επαγγελματικά λύκεια και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μαζί με εργαστηριακά κέντρα. Ο παρανομαστής εδώ θα είναι βέβαια τα ΕΠΑΛ. Και η αρχή θα γίνει με 60 σημεία σε όλη τη χώρα που θα συστεγάσουν αυτά τα ΚΕΚ, εκεί όμως που υπάρχουν ήδη συστεγάσεις, και επιπλέον θα τους δοθεί και μια θεματική στόχευση στην τοπική αγορά. Τι επιδιώκετε αλήθεια με την κίνησή σας αυτή? Καταρχάς, μέσω των ΚΕΚ επιδιώκεται τη διασύνδεση των ΕΣΚ, ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ και εργαστηριακών κέντρων, τα λέω με τα αρκτικόλεξα, για τη σύνδεση και για τη συνέργεια των δεξιοτήτων όλων των επιπέδων προσόντων και του 3 και του 4 και του 5. Θυμίζουμε εδώ, γιατί εμείς ξέρετε έχουμε καλή μνήμη, ότι αυτήν την εκπαιδευτική διαδρομή την είχε λανσάρει πρώτη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις διετείς σχολές, τις οποίες μετά ήρθε και κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και τώρα τις ξαναφέρνει με τη μετονομασία των ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ. Υπάρχουν φυσικά και 2 ακόμα λόγοι για τους οποίους προχωρά σε αυτό η κυβέρνηση. Πρώτον, για την εξοικονόμηση πόρων, αλίμονο, σταθερή σας πηξίδα, ειδικά όταν πρόκειται για κοινωνικές ανάγκες, από τα ακόμα λιγότερα χρήματα για τις υποδομές των σχολείων, και δεύτερον, για την πιο στοχευμένη σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις στις περιοχές όπου θα λειτουργούν. Βεβαίως αυτό μοιάζει, ξέρετε, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό να παρακολουθεί τις συνεχείς εναλλασσόμενες και γρήγορες αλλαγές των επενδύσεων, οι οποίες έχουν ένα μόνο κίνητρο, το κέρδος, τίποτε άλλο. Και γι' αυτό ορίζεται τα ΚΕΕΚ να έχουν και οργανωτικό συντονιστή που μπορεί να προέρχεται απευθείας, παρακαλώ, από την αγορά, και ένα συμβούλιο διοίκησης όπου σε αυτό θα συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, αλλά και ερευνητικά Ινστιτούτα σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει δηλαδή, ή μάλλον η κυβέρνηση κερνάει και οι μεγάλοι εργοδότες πίνουν. Εν τω μεταξύ προβλέπεται και εκτεταμένη συγχώνευση των συστεγαζόμενων ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα. Οδηγούμαστε δηλαδή, και προσέξτε το αυτό, σε μια γιγάντωση των ΕΠΑΛ με σχολεία μεγαθύρια πλέον των 500 μαθητών, και δεν μας έφτανε η σημερινή κατάσταση με τους τεράστιους συλλόγους διδασκόντων, τώρα ακόμα πιο απρόσωπα οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, μόνιμοι, συμβασιούχοι κυρίως δηλαδή, σε κάθε ΕΠΑΛ θα διδάσκουν σε αυτό το μεγαθύριο μαγαζί παύλα σχολείο, όπου όμως αντικειμενικά και η εποπτεία και ο έλεγχος και η λειτουργικότητα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Και φυσικά
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, δεν το παραγνωρίζουμε καθόλου, αντίθετα, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθούν και αρκετές ειδικότητες και οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Κατά τα άλλα, το νομοσχέδιο μετονομάζει τα ΙΕΚ σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, σε ΣΑΕΚ, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά τίποτε άλλο στο καθεστώς τους, εκτός από μια αναγκαία, όσο και υπερόρημη, ψηφιοποίηση των διοικητικών τους κυρίως λειτουργιών. Οι τίτλοι σπουδών των ΣΑΕΚ, ΙΕΚ, παραμένουν στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και απαιτείται, προσέξτε, απαιτείται μετά το πτυχίο οι απόφοιτοι να δίνουν και εξετάσεις από πάνω πιστοποίησης στον ΕΟΠΕΠ. Άρα το πτυχίο δεν έχει καμιά αξία, αφού πρέπει να πιστοποιηθεί εκ νέου με νέες εξετάσεις, και αυτό γιατί δεν το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Το μνημόνιο εμπόδισε και τότε. Δεν το κάνατε όμως. Για την αμοιβή της πρακτικής άσκησης επίσης δεν αλλάζει τίποτα. Για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, αρκεί μόνο να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έδωσε πέρσι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα, το 59% των αποφύτων εργάζεται σε αντικείμενο άσχετο με αυτό που σπούδασε. Με απλά λόγια, θα συνεχίσει ο απόφυτος νοσηλευτικής να εργάζεται ως σερβιτόρος. Όσο για τις υποδομές, τα εργαστήρια και τις υποσχέσεις για κονδύλια, ακούγονται 100 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών τους, αυτό το κονδύλι μάλλον δεν θα φτάσει, κύριε Υπουργέ, ούτε για το σοβάτισμα των τείχων αυτών των επαγγελματικών σχολών. Τελικά, παρά την προσπάθεια να εμφανιστούν οι συστεγάσεις και τα βαφτίσια ως αναβάθμιση της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, το νομοσχέδιο δεν απαντάει σε κανένα απολύτως από τα αιτήματα και τις ανάγκες μαθητών και σπουδαστών. Αντί για αναβάθμιση σπουδών, αντί για σύγχρονα επαρκή και εξοπλισμένα εργαστήρια, προβλέπει συνένωση των ήδη απαρχαιωμένων κτηριακών υποδομών. Θα πούμε κι άλλα, πιο αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα στις επόμενες συνεδριάσεις. Μνημεία οπισθοδρόμησης. Αντί για πιστοποίηση μέσα στο πτυχίο, συνεχίζει στον ίδιο δρόμο της απαξίωσης του πτυχίου και της μετατροπής του σε ένα απλό προσόν και τίποτα περισσότερο. Αντί για μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και σταθερή επιμόρφωσή του, προβλέπει χιλιάδες αναπληρωτές που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια σε μια εκπαιδευτική διαδικασία. Και το κυριότερο, αντί για μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δίνει δεξιότητες με ημερομηνία λήξης, ληξιπρόθεσμες, όπως άλλωστε προβλέπει και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όλοι βεβαίως υποκλίνεστε. Για άλλη μια φορά, ο βασικός στόχος μιας κυβέρνησης, αστικής κυβέρνησης, είναι οι νέες και οι νέοι να γίνουν ύλη καύσιμη για την κερδοφορία των λίγων. Γιατί ο νέος νόμος με τα 60 αυτά κάμπους, δηλαδή πολύ απλά με τις συστεγάσεις εκπαιδευτικών δομών και τα νέα βαφτίσια των ΙΕΚ που γίνονται ΣΑΕΚ, δεν μπορεί, δεν έρχεται και δεν θέλει να ικανοποιήσει τα εντελώς λογικά και αυτονόητα αιτήματα των νέων. Αφού η κυβέρνηση, αντί για μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως είπαμε, δίνει δεξιότητες. Αλήθεια, σε ποια αιτήματα των μαθητών, των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών απαντά αυτό το νομοσχέδιο? Απαντά μήπως την αναβάθμιση των σπουδών και την αξία των πτυχίων, στα σύγχρονα επαρκή και εξοπλισμένα εργαστήρια, στις απαρχαιωμένες κτηριακές υποδομές και τα ταβάνια που πέφτουν, στην επιθυμία των μαθητών να σπουδάσουν στην ειδικότητα που επιθυμούν και που πολλές φορές είναι υποχρεωμένοι να την αλλάξουν αυτήν την ειδικότητα μεσούσης της φοιτησής τους σε ένα ΕΠΑΛ, στα μικρά τμήματα που πρέπει να υπάρχουν στα εργαστηριακά μαθήματα. Δεν είναι αυτονόητα αυτά? Στο μόνιμο και αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό, στην πιστοποίηση μέσα στο πτυχίο και στην ουσιαστική πρακτική άσκηση με δικαιώματα, στον εξυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, στα απαρχαιωμένα σχολικά βιβλία. Θα πούμε περισσότερα όταν θα έρθει η συζήτηση για τα άρθρα.
στην απολύτως αναγκαία σύνδεση των εργαστηριακών με το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων, στην αναγκαία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της παραγωγής. Σε ποιο από αυτά απαντάει? Σε κανένα απολύτως. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο άρθρο και παράγραφο το νομοσχέδιο το διατρέχει η επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης, ο ίδιος προσανατολισμός που τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις σταθερά επιδιώκουν. Δηλαδή, στη γρήγορη προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην άμεση προσαρμογή της, στις εφήμερες δεξιότητες των αντίστοιχων ειδικοτήτων που επιτάσσουν κάθε φορά τα κέρδη και η άναρχη καπιταλιστική οικονομία. Πώς να παρακολουθήσει η καημένη εκπαίδευση αυτές τις αλλαγές, τις ταχύτατες των επενδυτικών επιλογών που κάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι? Προσαρμογές, οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ για την επιτάχυνση του στόχου για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ευέλικτων, μισοκαταρτισμένων και χωρίς δικαιώματα αποφύτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, για την παραπέρα γιγάντωση των κερδών των επιχειρήσεων, γιατί όταν αυτά τα παιδιά θα πάνε αργότερα να εργαστούν στις επιχειρήσεις, θα τους περιμένουν κάτι νόμοι Χατζηδάκη, κάτι νόμοι Γεωργιάδη, που δεσμοθετούν τα 13 ώρα, τσακίζουν τους μισθούς και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Όμως, εδώ και από αυτό το βήμα θέλουμε να πούμε ότι το ΚΚΕ, αλλά και η κομμουνιστική νεολαία, ναι, απέναντι σε αυτή την υποκρισία της κυβέρνησης, δεν θα σταματήσουμε να προβάλλουμε το δρόμο της ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών και των δυνατοτήτων της εποχής μας. Για μια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που δεν θα είναι έρμεο στις ορέξεις της αγοράς, αλλά πραγματικά αναβαθμισμένη. Και πραγματικά αναβαθμισμένη σημαίνει γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σημαίνει σύγχρονα και επαρκή εργαστήρια για όλες τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμός, υποδομές. Σημαίνει έγκριση όλων των ολιγομελών τμήματων για να μπορούν οι σπουδαστές να σπουδάζουν στις ειδικότητες που επιθυμούν επιτέλους. Σημαίνει μαζικές προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών, σημαίνει ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, ώστε να αντιστοιχηθούν, να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σημαίνει, κύριε Υπουργέ, και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι κολοβά κατά τη διάρκεια της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης. Και βέβαια σημαίνει μόνη προϋπόθεση για τη δουλειά όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα να δίνονται από το πτυχίο και μόνο. Κατάργηση δηλαδή της πιστοποίησης σημαίνει. Γι' αυτό και το ΚΚΕ ενώνει τη φωνή του μαζί με όλους τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, γιατί αφορά αυτούς, τα παιδιά τους, την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης για τα δικαιώματα όλων στη μόρφωση, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Γι' αυτό και καταψηφίζουμε βέβαια επί της αρχής αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.